Το Δημοτικό ναι. Συμβούλιο τη συνεδρίαση του 30 Σεπτεμβρίου του 2014 αποφάσισε ομόφωνα να μετέχει σε αυτή την κινητοποίηση, έτσι. Να συμμετέχει δυναμικά σε αυτή την παυγιανίτικη κινητοποίηση για το Κέντρο Υγείας Γιάννη. Μάλιστα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τις προηγούμενες... Μέσα στην ομόφωνα από ναι. τις παρακράξεις αποφασίστηκε σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου να μην λειτουργήσουν όπως και οι δομές του Δήμου. Μάλιστα. Ακόμα εγκρίνει ένα ψήφισμα που αφορά το Κέντρο Υγείας Γιάννου και μέσα σε αυτό δηλώνουμε ότι είναι αναφέρον το δικαίωμα όλων στη δημόσια υγεία. Σωστά. Ένα κέντρο υγείας, το οποίο όπως γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει κύριε Γιαμαλάκη, θα πρέπει να διαθέτει όλες τις ειδικότητες των γιατρών, από τον παθολόγο έως και τον μικροβιολόγο. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε πως ένας δήμος είναι ορεινός, όπως ο Δήμος Βιάννου, με μεγάλα διοικητικά όρια και μεγάλες αποστάσεις, σε ένα οδικό δίκτυο έτσι όπως είναι αυτό το οδικό δίκτυο, ότι η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως επίσης και το κόστος πάρα πολύ μεγάλο για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει, ας πούμε, από την Ψαρή ή από τα Τέρτσα, για να έρθει ακόμα και στη Βιάνο, πολλό δε μάλλον να ανέβει στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, ναι. Ναι. Είμαστε ένας ορεινός, ο μοναδικός ορεινός δήμος στο νομό Ηρακλείου και ο πιο απόμακρος από το αστικό κέντρο. Και πρέπει με κάθε τρόπο να κρατήσουμε όσες υπηρεσίες, όχι μόνο της υγείας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μπορούμε προς όφελος των δημοτών μας μέσα σε αυτό το οικονομικό δύσκολο περιβάλλον που ζούμε να τους διευκολύνουμε λίγο τη ζωή. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν mm-hmm. δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την εναντίωσή μας στη συνεχή υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Γιάννου. Καταδικάζουμε mm-hmm. οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου μας σε κίνδυνο και απαιτούμε άμεση και πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Γιάννου με γιατρούς γενικής ιατρικής, οδοντίατρο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικοτήτων όπως παιδίατρο, ακτινολόγο και όποια άλλη ειδικότητα χρειάζεται. Παράλληλα, ζητούμε την αναπλήρωση των οδηγών του ασθενοφόρου ώστε να διασφαλιστεί το υπέρτατο αγαθό η δημόσια υγεία. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η στόχη σήμερα. Με αυτή τη λογική ξεσηκωθήκαμε να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε όλοι μαζί και θέλουμε να πάρουμε να πάρουν ένα καλό μήνυμα όλοι οι αρμόδιοι και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, να μας λύσετε μία απορία, γιατί εκτός από το Κέντρο Υγείας και το Ασθενοφόρο είναι και τα περιφερειακά ιατρία. Ας θυμηθούμε εκείνο το περιφερειακό ιατρείο στην Άρβη, νομίζω έτσι, το οποίο παραμένει κλειστό, αν και είναι πλήρως εξοπλισμένο, εδώ και πέντε μήνες, και είναι πραγματικά ντροπή για την ίδια την πολιτεία, διότι δεν μπορεί να διασφαλίσει με τον τρόπο που κινείται αυτή την ώρα παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ώρα ανάγκης στους πολίτες της. Δυστυχώς τα περιφερειακά ιατρία ήταν μια καλή βοήθεια στους δημότες, ειδικά στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα της μεταφοράς, και μέσα από αυτά τα ιατρία γινόταν μια επίσκεψη σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κέντρου Υγείας Ανοβιάνου στο κάθε χωριό, στο κάθε τοπικό ιατρείο. Δυστυχώς με το λογική ότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν μπορούν να επανδρωθούν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Εάν δεν στελεχωθεί όσο χρειάζεται το Κέντρο Υγείας, και ούτε τα περιφερειακά ιατρία μπορεί να λειτουργήσουν. Γιατί τα περιφερειακά ιατρία λειτουργούν με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας. Μέχρι σήμερα οι προσπάθειες δεν έχουν γίνει μία και δύο φορές, ούτε οι επισημάνσεις μία και δύο φορές προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, προκειμένου να έχουμε πραγματικά αυτό το οποίο είναι ως αίτημα και το οποίο διεκδικείται για άλλη μία φορά σήμερα. Έχετε πάρει υποσχέσεις μέχρι σήμερα, αν θα αναρωτηθεί κάποιος. Ενημέρωση που έχω, νομίζω ότι έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις ήδη, και σήμερα σας δηλώνω ότι ο δήμαρχός μας, επειδή βρίσκεται στην Αθήνα με αμυλημένες υποχρεώσεις όσον αφορά την ΚΕΔΕ, ταυτόχρονα
έχει ένα ραντεβού με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γρηγοράκο, με ένα και μοναδικό θέμα, την επάνδρωση του Κέντρου Υγείας Γιάννη. Έχουμε, κάνουμε προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις.